Στον κόσμο των Χριστουγέννων, καλεί μικρούς και μεγάλους ο Αστερόκοσμος που ανοίγει τις πύλες του στις 9 Δεκεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο θεματικό πάρκο των Χριστουγέννων αναπτύσσεται στα περίπτερα 13, 14 και 15, με όλα τα παιχνίδια και τις δράσεις να βρίσκονται σε στεγασμένο χώρο, προστατεύοντας έτσι τους επισκέπτες από απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Έχουμε καθιερώσει ένα πολύ σημαντικό θεματικό πάρκο που είναι μια ατραξιόν πια για την πόλη. Ξέρετε από τα προηγούμενα χρόνια ότι η Θεσσαλονίκη έχει γίνει πια και ένας χριστουγεννιάτικος προορισμός, κυρίως λόγω του Αστερόκοσμου, θεωρούμε. Θέλω να πω ότι τα θεματικά πάρκα είναι μια ευκαιρία έτσι να ξαναθυμηθούμε λίγο ότι τα θεματικά πάρκα για μας είναι μια σημαντική στρατηγική επιλογή. Αυτή τη στιγμή τρέχουν θεματικά πάρκα στη Ρώμη, όπως ξέρετε, η Σοκολάτα, στο Βόλο, ο Τριβιζάς στην Αθήνα, οι Δεινόσαυροι εδώ και το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο επίσης στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν τα θεματικά πάρκα έχουν γίνει ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Νομίζω ότι θα είναι η καρδιά της πόλης στη διάρκεια των Χριστουγέννων. Περίπου ο συνολικός χώρος είναι 23.000 τετραγωνικά μέτρα και νομίζω ότι θα είστε τακτικά επισκέπτες του θεματικού μας πάρκου. Θεματικά εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια και ένα πλούσιο fun park με 16 παιχνίδια και 2 στεγασμένα παγοδρόμια περιλαμβάνονται στη διοργάνωση. Κεντρική και κορυφαία εκδήλωση θα αποτελέσει το απόγευμα της ημέρας των εγγενείων στις 9 Δεκεμβρίου η δημιουργία του πιο μεγάλου ανθρώπινου αστεριού με πάνω από 1.000 Άγιους Βασίλειδες. Στη δράση αυτή που θα πραγματοποιηθεί στην πύλη Τόξο θα μπορούν να συμμετάσχουν μικροί και μεγάλοι. Περισσότερα παιχνίδια Luna Park μέσα στα περίπτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε και ένα καρουζέλο, όπως έχουμε και τον Άι Βασίλη μέσα σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που είναι μέσα στο περίπτερο 15 και στο περίπτερο 13, με τα παγοδρόμια βέβαια τα στεγασμένα, και θα έλεγα ότι έχουν διαμορφωθεί χώροι που έχουν περισσότερη ασφάλεια σε σχέση με το κρύο, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το κρύο πέρυσι την τελευταία εβδομάδα του Αστερόκοσμου, δηλαδή όταν είχε μπει το 2017, ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, με εκείνες τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν που είχαμε και τις τεράστιες παγωνιές. Γι' αυτό λοιπόν και φέτος ο σχεδιασμός έγινε και με έναν διαφορετικό τρόπο και θα έλεγα πολύ πιο ασφαλή και λειτουργικό για όλο τον κόσμο, για τις οικογένειες και κυρίως για τα παιδιά. Φυσικά υπάρχουν και υπάρχουν και στον εξωτερικό χώρο τα παιχνίδια που έχουμε, όπως επίσης πάρα πολλές άλλες δράσεις. Ο Αστερόκοσμος θα λειτουργεί τις καθημερινές 5 με 10 και τα Σαββατοκύριακα 11 με 10.